Λέγομαι Μιχάλης Λαμπράκης, εκπροσωπώ το Αθλητικό Σωματείο Μπάσκετ Αρκαλοχωρίου, η Αναγέννηση. Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα και κύριε Δήμαρχε, τα προβλήματα είναι γνωστά, τα έχουν αναλύσει οι προλαλήσαντες, αλλά και σε προγενέστερες χρονικά συγκεντρώσεις και με πολλούς υψηλά ιστάμενους επισκέπτες. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά τον αθλητισμό. Ως γνωστόν, ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού, οπότε η βαρύτητα σε μια κοινωνία είναι πολύ μεγάλη όταν λειτουργεί ο πολιτισμός. Και ειδικά όταν αναφερόμαστε στους νέους, που προσφέρομαι άσκηση και γνώση πάνω στον αθλητισμό, αλλά στην παρούσα φάση της μετασεισμικής χρονικά περίοδου, προσφέρομαι και μια ψυχολογική υποστήριξη μέσα στα προβλήματα που προκύπτουν από το ξεχαρβάλωμα του κοινωνικού γίγνεσθε. Εμείς έχουμε γύρω στους 150 αθλητές που εκπαιδεύουμε. Έχουμε όλες τις ηλικίες. Συμμετέχουμε σε 4 τοπικά πρωταθλήματα, επίσημα από τη ΕΚΑΣΚ, με οργάνωση και λειτουργία όλου αυτού του οικοδομήματος που απαιτεί την ίδια οργάνωση ένα δημοτικό σχολείο. Ένα δημοτικό σχολείο έχει πίσω του όλο το κράτος που βοηθάει είτε σαν οργάνωση, κτηριακά και τα πάντα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, εθελοντές, να προσπαθούμε να βρούμε χρήματα για να πληρώσουμε τους προπονητές. Είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε και να συμμετέχουμε και να πληρώνουμε τα πάντα σε όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχουμε. Η μόνη πηγή εσόδων για εμάς είναι ένα μικρό αντίτιμο που δίνουν οι γονείς για την εκμάθηση και κάποιες χορηγίες από τις τοπικές επιχειρήσεις. Εμείς, συναισθανόμενοι την κρισιμότητα της φάσης τώρα, είπαμε στους γονείς να μην πληρώσουν. Από μόνοι μας να συμμετέχουμε και να εκπαιδεύουμε τα παιδιά. Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν κλείσει, άρα από την άποψη της οικονομικής στήριξης, λοιπόν, είμαστε ξεκρέμαστοι. Ένα δεύτερο σοβαρό θέμα είναι ότι επειδή είμαστε στεγασμένο σωματείο, τα κλειστά γυμναστήρια που είναι στο Δήμο μας, Θραψανού και Αργαλοχωρίου, έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν γεμίσει κρεβάθια για τους σεισμόπληκτους, οπότε εμείς είμαστε στον αέρα. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε το σωματείο να μην αθληθεί, και αναγκαστήκαμε να πάμε στο Ηράκλειο, διότι και των Μελεσσών που ήταν το πιο κοντινό, και αυτό καλύφθηκε με κρεβάθια. Συμμετέχουμε λοιπόν, βρήκαμε ώρες στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο και στις Αρχάνες. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών για να πάνε να κάνουν την προπόνηση ή να αθληθούν είναι μεγάλο. Δεν έχουμε καθόλου έσοδα. Επίσης, αναγκαστήκαμε για να μην αποχωρήσουμε από τα πρωταθλήματα να παίξουμε όλο τον πρώτο γύρο εκτός έδρας. Δηλαδή, ένα σωματείο το οποίο συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα, ξέρετε ότι πρέπει να παίζει ένα μέσο αγώνα και ένα έξω. Εμείς, επειδή δεν έχουμε τα κλειστά, αναγκαστήκαμε να πάμε έξω από το Αρκαλοχώρι. Οπότε και κάποιοι ακόμα χορηγοί σε εμάς, οι οποίοι είναι εκτός Αρκαλοχωρίου και μας είχαν δώσει κάποια χρήματα. Και σε αυτούς αναγκαστήκαμε να πούμε ότι δεν παίρνουμε χρήματα, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαφημιστούν μέσα στο χώρο που κάνουμε τώρα του Δήμου τους Αγώνες. Γι' αυτό ζητάμε, αυτό απευθύνεται στο κράτος, αλλά και σε όλες τις προϊστάμενες αρχές, Δήμο και Περιφέρεια, την άμεση απελευθέρωση των κλειστών χώρων, αφού βέβαια βρεθεί λύση για τους σεισμόπληκτους. Δηλαδή, είτε με οικίσκους, είτε με τα ξενοδοχεία,
ώστε να απελευθερωθούν και να δώσουν μια ανάση στην ίδια την κοινωνία. Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να έρχονται να κάνουν προπόνηση και να μην θέμε αυτοκίνητα, λεωφορεία, να τους μεταφέρουμε με όλο τον κίνδυνο της μεταφοράς κόστους και ευθύνης που παίρνουμε για να πάμε σε ένα άλλο χώρο. Και ζητάμε και μια έκτακτη επιχορήγηση από την πολιτεία για τους λόγους που προανέφερα. Δηλαδή δεν μπορούμε, εμείς είμαστε εθελοντές. Κάνουμε το μεράκι μας, αγαπάμε την κοινωνία και θέλουμε να προσφέρουμε. Αλλά δεν μπορούμε να βάζουμε και το χέρι συνέχεια εμείς στην τσέπη. Αυτά θα ήθελα, Γενική Γραμματέα, να τα προωθήσουμε και να τα διεκδικούμε συνέχεια. Δηλαδή μην περάσει πάλι οι μέρες και την επαύριο ξεχαστούμε. Επειδή το είπαμε μια φορά, θα πρέπει να ζητάμε, έχει δοθεί λύση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.